Μινιμπές! Μ' αυτό είναι αδύνατο! Το ίδιο λέω κι εγώ! Ε, μου τρως τα μπισκότα μου, ε! Νομίζεις πως δεν θα σε έβλεπα, καημένη! Μαμά! Μαμά, έλα μέσα, φέρτε! Αχ, τι συμβαίνει πάλι? Η Μπεθ πήγε στο σπίτι του κυρίου Λόρενς, μαμά! Αλήθεια? Τα χέρια της κρατούσε ένα ζευγάρι παντόφλες που είχε πλέξει και με κάτι λουλούδια! Μα αυτό είναι πολύ ωραίο δώρο, Τζο! Μα δεν καταλαβαίνεις, πάει στο σπίτι του κυρίου Λόρενς! Αυτό είναι πολύ φυσικό. Ε? Γιατί να μην πάει να κάνει μια επίσκεψη στο σπίτι του γειτονά μας και συγχρόνως να του χαρίσει και ένα ωραίο δώρο που έφτιαξε μόνη της. Κατερίνα Λόρενς. Ω. Μα τι γίνεται εκεί πέρα? Και παίζει στο πιάνο της εγγονής μου, ξέχασαν ότι τους είχα απαγορεύσει και να το αγγίξουν. Ω, είναι εκείνο το κορίτσι. Παππού, μα ποιος παίζει πιάνο, παππού? Κάποια που την έστειλε ο Θεός, παιδί μου. Ω, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, κύριε. Εγώ φταίω για όλα. Σουτ, δεν πειράζει. Θα παρατηθώ αμέσως, κύριε. Σώπα αυτό το κορίτσι, το φώναξα εγώ, σου λέω. Ποια είναι αυτή, κυρία? Δεν την έχω ξαναδεί. Η Κατερίνα μου ξαναγύρισε κοντά μου. Μέσα του ζωντάνευσε πάλι η ανάμνηση της χαμένης του εγγονής, όταν καθόταν στο πιάνο της και έπαιζε ώρες ατέλειωτες. Πόσο ευτυχισμένος ένιωθε εκείνο τον καιρό. Η Μπεθ έπαιζε με μεγάλη δεξιοτεχνία το κομμάτι αυτό και έμοιαζε εκείνη τη στιγμή σαν να είχε παρασυρθεί σε άλλους κόσμους, σε κόσμους μαγικούς. Όταν τέλειωσε το παίξιμό της, η ντροπαλή Μπεθ, χωρίς να μιλήσει σε κανένα, έφυγε από το σπίτι. Όμως ο καιρός κυλάει τόσο γρήγορα και να που έφτασε ξανά η άνοιξη. Πήρε η άμαξα του κυρίου Λόρενς. Πάμε να το χαιρετήσουμε, έλα! Να δώσεις χαιρετίσματα στον κύριο Λόρενς. Εντάξει, Δεσποινή. Ω, περιμένετε με. Τι ανέδεια. Ένα μιλά για τον κύριο Λόρενς με τόση οικειότητα. Βλέπεις, με τέσσερις κόρες και δίχως φράγκο η μητέρα προσπαθεί να τις αποκαταστήσει. Δεν έχουν στον ήλιο μοίρα παρακατιανή, παιδί μου. Πάμε. Έλα, πάμε τώρα. Βλέπεις, με τέσσερις κόρες και δίχως φράγκο η μητέρα προσπαθεί να τις αποκαταστήσει. Όχι, μαμά δεν μπορεί να σκέφτεται έτσι. Τζο, γιατί δεν κοιμάσαι? Μαμά, για πες μου, τι σκέφτεσαι για το μέλλον μας? Ποια είναι τα όνειρά σου για μας? Γιατί ρωτάς? Έχω ακούσει πως υπάρχουν μητέρες που θέλουν να παντρέψουν τις κόρες τους μόνο με πλούσιους άντρες, άσχετα αν είναι ικανοί να τις κάνουν ευτυχισμένες. Είναι αλήθεια? Μα τι είναι αυτά που λες, Τζο, δεν καταλαβαίνω. Αν κάποιος σαν τον Λόρι μας ζητούσε σε γάμο, θα τον δεχόσουν μόνο και μόνο γιατί είναι πλούσιος, μαμά? Αυτό να μην το ξαναπεί, Τζο.
Πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι η μητέρα σου μπορούσε να κάνει τόσο ταπεινές σκέψεις? Πώς μπόρεσε?